Λοιπόν, νομίζω ότι η καλύτερη πάσα, κύριε καθηγητά. Χαράλαμπος Γόγος μαζί μας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Επίσης. Και ελπίζουμε όσο περνούν οι μήνες να αραιώσετε την παρουσία σας, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι πάει καλά η πανδημία. Αν σας βλέπουμε και τον χρόνο τέτοια εποχή, δεν θα έχει πάει καλά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Επειδή ακούω διαφορετικές εκτιμήσεις, είδα το πρωί τον Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Υγείας, εδώ στο Sky, στο Γιώργο Αυτιά, να λέει ότι μέχρι στιγμής, και είναι θετικό, είναι δεδομένο αυτό, δεν έχουμε ούτε μία διασωλήνωση από την Όμικρον. Δεν έχουμε σοβαρές νοσηλίες. Είδα κορυφαίους συναδέλφους σας να λένε ότι αισιοδοξούμε ότι αν έτσι πάνε τα πράγματα, σε 6 με 8 μήνες μπορούμε να έχουμε τελειώσει με την Όμικρον. Αλλά είδα και τον Άντωνη Φάουτση να λέει ότι μην βιάζεστε, μπορεί να αυξηθούν οι νοσηλίες. Τι λέτε? Κοιτάξτε, δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει τέτοια πλημμύρα περιστατικών. Είναι μια πραγματική τεράστια έξαρση παγκοσμίως και στη χώρα μας, όπως βλέπετε. Αυτό προφανώς, ανεξάρτητα από τη βαρύτητα της νόσου, που πραγματικά φαίνεται να είναι ελαφρύτερη νόσος, θα δημιουργήσει σίγουρα μια πίεση στο σύστημα. Θα αρρωστήσουν ασθενείς, έστω και με ποιότερα συμπτώματα. Κάποιοι από αυτούς, δεν ξέρουμε ακόμα και ακριβώς τι θα γίνει με αυτούς που είναι ηλικιωμένοι και ανεμβολίες κλπ. Μπορεί να νοσήσουν και σοβαρότερα. Υπάρχει και η ΔΕΛΤΑ ακόμα, δεν έχει εξαφανιστεί τελείως. Επομένως, έχουμε ένα διάστημα στο οποίο θα πιεστεί το σύστημα. Απ' την άλλη, φαίνεται πραγματικά, και σε αυτό συμφωνεί νομίζω και ο Φάουτς και όλοι, ότι υπάρχει μια νόσος η οποία έχει μια εξαιρετική εξάπλωση, μια φοβερή διασπορά, μια μεγάλη μεταδοτικότητα, αλλά όλα τα δεδομένα συγκλίνουν ότι προς το παρόν έχουμε μια νόσο σχετικά ήπια. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, με τα δεδομένα της Νότιας Αφρικής, της Ευρώπης, της Αμερικής, αλλά και την καθημερινότητα τη δικιά μας, κύριε Στραβελάκη, σωστά, όλοι έχουμε ανθρώπους που παρουσιάζουν δίπλα μας κλπ. Φαίνεται ότι τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα από ό,τι ήταν στο προηγούμενο στέλεχος. Με δεδομένο βέβαια ότι έχουμε πολλούς εμβολιασμένους συνανθρώπους μας, παίζει ρόλο και αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε μια νόσο που έρχεται, μια μεγάλη εξάπλωση μια νόσο που έρχεται σε ένα μεγάλο εμβολιαστικό, σε μια μεγάλη εμβολιαστική κάλυψη. Αυτό έχει συμβάλει σίγουρα και αυτό στο να έχουμε μια ήπια νόσο. Αλλά όλα αυτά συμβάλλουν στο γεγονός ότι έχουμε μια καλύτερη νόση. Πρακτικά, κύριε καθηγητά, αυτή τη στιγμή έχουμε μια συνολική εικόνα από τη Βρετανία, που συνήθως οδηγεί τις εξελίξεις. Από αυτή την εικόνα, από χώρες που είναι πιο μπροστά από την Ελλάδα, ενώ είδαν πιο νωρίς την Όμικρον, μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι σε κάποιο χρονικό διάστημα αυτή η ραγδαία επέκταση, η εξάπλωση της πανδημίας, αυτά τα χιλιάδες, εκατομμύρια κρούσματα σε όλο τον κόσμο, μπορεί να φέρουν γρήγορα, ως το καλοκαίρι ενδεχομένως ή νωρίτερα, την πολυπόθητη ανοσία της Αγέλης, άρα να αρχίσουμε να ξεμπερδεύουμε την πανδημία πιο νωρίς? Κύριε Σταυράκη, πραγματικά δύσκολο να το πει κάποιος αυτό με τις αβεβαιότητες που έχουμε ζήσει μέχρι στιγμή, τους ευνηδιασμούς που έχουμε υποστεί από τον ιό αυτό, αλλά πιστεύω ότι πραγματικά υπάρχουν κάποια αισιόδοξα μηνύματα. Και τα αισιόδοξα μηνύματα αυτά είναι, πρώτον, αυτό που αναφέρατε. Η μεγάλη αυτή αύξηση κρουσμάτων σε μία νόσο που κάνει ήπια νόσο, ήπια συμπτώματα, και η οποία συμβάλλει μαζί με τα εμβόλια. Φυσικά, μην το αγνοούμε αυτό, δεν γίνεται μόνη της να κάνει τίποτα. Συμβάλλει στην αύξηση της ανοσίας, της λεγόμενης ανοσίας της Αγέλης, και μπορεί αυτό να συμβάλλει στο γεγονός ότι θα περιοριστεί η νόσος, θα ανοσοποιηθεί ο πληθυσμός και θα καταλήξουμε σε ένα σύστημα ενδημικής. Δεν θα εξαφανιστεί ο ιός. Θα φτάσουμε όμως σε ένα. Που θα μπορούσε αυτό νόσο, που λέτε αλλά, να γίνει το καλοκαίρι, για παράδειγμα. Αλλά να προσθέσω στο αισιόδοξο σενάριο. Ότι καμία νόσος δεν γίνεται ενδημική μόνο με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα σημαντικότατο ρόλο θα παίξει η αύξηση των εμβολιασμών, το να έχουμε πολλούς εμβολιασμένους ανθρώπους μας, και φυσικά σε όλα τα νοσήματα παίζει σημαντικό ρόλο και η θεραπεία. Θα προσθέσει. Έχουμε πολλά όπλα δηλαδή αυτή τη στιγμή για να φτάσουμε σε μια ενδημική νόσο. Έρχονται τα αντιγυϊκά φάρμακα που θα προσθέσουν και αυτά στη διαχείριση της νόσου, στην ελάττωση των νοσηλιών και όλα αυτά, που αυτό σημαίνει ενδημική νόσος, να μην έχουμε νοσηλίες, να μην πιέζεται το σύστημα, να έχουμε λιγότερα περιστατικά, να ελέγχεται καλύτερα, να επιστρέψουμε στην κοινωνικότητά μας και στην οικονομική ζωή που ζούσαμε και πριν. Άλλο πρακτικό ερώτημα. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της. Μέσα στο 22 ότι θα μπορέσει να συμβεί αυτό. Τώρα, αν αυτό μέσα στο 22 λέτε θα μπορέσουμε να ξεμπερδέψουμε με την πανδημία. Πιστεύω μέσα στο 22 με όλα αυτά, την Όμικρον, τα εμβόλια, τα αντιγυϊκά φάρμακα, τα πολλά τεστ τα οποία πλέον είναι διαθέσιμα. Είναι εύκολα, γρήγορα, αποτελεσματικά τεστ. Συμβάλλουν πάρα πολύ και αυτά τον έλεγχο της πανδημίας. Με όλα αυτά θα μπορέσουμε να ζήσουμε καλύτερες μέρες μέχρι το τέλος του 22. Άλλο πρακτικό ερώτημα. Όσοι νοσούν, και είναι πολλοί, έχουμε 185.000 κρούσματα σε μια εβδομάδα από την Όμικρον και είναι και εμβολιασμένοι, προστατεύονται έναντι της Δέλτα ή έναντι μελλοντικής σοβαρότερης μετάλλαξης, και είναι πιθανό να φύγει η Όμικρον και να έρθει άλλη μετάλλαξη πιο σοβαρή όπως η Δέλτα ή όχι? Εάν ξεκίνησε από το ανάποδο, φαίνεται ότι η Δέλτα δεν προστάτευσε από την Όμικρον. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα τι κάνει η Όμικρον? Η Όμικρον φαίνεται. Υπάρχουν κάποια μικρά δεδομένα, λίγα δεδομένα προς το παρόν, σε μικρούς αριθμούς ασθενών, από την Νότια Αφρική κυρίως, ότι αυτοί που νοσούν με την Όμικρον αναπτύσσουν εξωτερικά τη σώματα που καλύπτουν και το Δέλτα στέλεχος. Αυτό βέβαια εν πολύ συμβαίνει πάλι σε εμβολιασμένους ασθενείς. Ναι. Δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς είναι εμβολιασμένοι, που επηρεάζει το όλο τοπίο, αλλά και με αυτό.
με την Όμικρον και με τους εμβολιασμούς φαίνεται ότι αναπτύσσεται μια μεγαλύτερη, πολυκλονικότερη ανοσιακή απάντηση, η οποία καλύπτει τα στελέχη ευκολότερα από τα προηγούμενα. Πρακτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν νοσήσει κάποιος από την Όμικρον και είναι εμβολιασμένος, αυτό λειτουργεί σαν μια ενισχυτική δόση. Σαν μια ενισχυτική δόση, η οποία όμως από μόνη της, χωρίς. Λέτε ενισχυτική και πολύ ωραία τη λέτε. Δεν είναι ικανή από μόνη της όμως μία νόσηση Όμικρον να μας λύσει το πρόβλημα. Είναι ενισχυτική. Παράλληλα με εμβολιασμούς θα μπορέσει να συμμετέχει σημαντικά στο να αναπτυχθεί μια πολυκλονική ανοσία απέναντι στο με αυτά τα δεδομένα, πόσο καιρό βλέπετε να χρειάζονται μέτρα για την Όμικρον στη χώρα μας? Βδομάδες? Αρχικά έχουν επιβληθεί ως 16 Ιανουαρίου. Θα πάμε τότε, θα χρειαστούν περισσότερα, να πάνε τέλος Ιανουαρίου, να πιάσουν και Φεβρουάριο? Και ξέρετε, σας ρωτώ, διότι θυμάμαι τι έγινε πέρσι, που ξεκινήσαμε για μια εβδομάδα και φτάσαμε στο Πάσχα. Ναι, με τα περσινά δεδομένα λοιπόν είναι, θα έλεγα, πολύ πρόωρο να πει κανείς ημερομηνίες ή χρονικά διαστήματα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητα τα μέτρα, κυρίως για να προστατέψουμε τη μεγάλη διασπορά και την πίεση στο σύστημα, που θα είναι μικρή, η μεσαία θα υπάρχει, και κυρίως να προστατεύσουμε το σύστημα για τη λειτουργία. Ναι, γιατί αλλά η Όμικρον τρέχει, πάει πολύ γρήγορα, γι' αυτό σας ρωτώ. Όσο θα κρατήσει αυτό με το συγκεκριμένο, τη ροή των ασθενών, με την αύξηση της διασποράς και με όλα αυτά, και επειδή αυτό, θα ξαναλέω και άλλη μια φορά, μοιάζει με μια πλημμύρα η οποία αυξάνεται συνεχώς, πιστεύω ότι μέσα στο Γενάρη θα έχουμε συνεχείς αυξήσεις, θα έχουμε μεγάλα ποσά, αλλά μετά το τέλος του Γενάρη και μέσα στο Φεβρουάριο πιστεύω θα αρχίσει, αυτό το είδαμε στο Ισραήλ, μια εκτόνωση, μια, ίσως και ελπίζω και πιστεύω, μια γρήγορη εκτόνωση, ούτως ώστε να έχουμε μια γρήγορη πτώση της καμπύλης και να μπορέσουμε επιτέλους να άρουμε όσα γίνεται περισσότερα από τα μέτρα που υπάρχουν. Άρα, αν συνεχίσει να πηγαίνει γρήγορα η Όμικρον, θεωρείται πιθανό τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου να υπάρξει εκτόνωση και εκεί να δείτε το ενδεχόμενο εκτόνωση να αρθούν τα μέτρα. Τη επιδημιολογική καμπύλη, ναι, αλλά και κατά συνέπεια και των μέτρων τα οποία ακολουθούν προφανώς την πίεση. Τώρα, σχολεία, μείζον θέμα για όλους τους γονείς και τους μαθητές φυσικά. Αποκαλύψαμε νωρίτερα το σχέδιο της υποεπιτροπής που έχει σχηματιστεί στην επιτροπή που είστε και εσείς μέλος. Θα το συζητήσετε όλοι σε απαρτία μεθαύριο ή την Τετάρτη. Και καταλαβαίνω ότι η υποεπιτροπή αυτή είναι θετική να ανοίξουν τα σχολεία με τις αλλαγές στα πρωτόκολλα. Τι λέτε? Κοιτάξτε, το θέμα με τα σχολεία είναι μείζον πραγματικά, και πάντα η διάθεση όλων μας από την αρχή που αρχίσαν οι περιορισμοί ήταν τα σχολεία να μείνουν εκτός περιορισμών για πολλούς λόγους. Ένας λόγος είναι η εκπαίδευση. Τώρα που επιστρέψαν τα παιδιά διαζώσεις στη διδασκαλία, είδαμε μια πραγματική τεράστια ποιοτική βελτίωση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Φαίνεται στην καθημερινότητα, τα παιδιά είναι χαρούμενα, εμείς είμαστε χαρούμενοι που τα βρίσκουμε. Καθώς επίσης και το γεγονός ότι υπήρξε μια σχετική ασφάλεια σε όλο αυτό. Δηλαδή, οι έλεγχοι που γίνονται στα σχολεία είναι πολύ περισσότεροι από τους έλεγχους που γίνονται στα παιδιά. Με αυτά τα δεδομένα. Άρα, το σχολικό περιβάλλον δίνει μια δυνατότητα να ελέγχουμε τα πράγματα καλύτερα. Φυσικά τώρα έχουν αλλάξει. Έχουμε μια επιδημία η οποία είναι τρομακτική. Θα το δούμε μέσα από τα επιδημιολογικά δεδομένα, θα δούμε τις προτάσεις που επιτροπής. Πιθανότατα θα χρειαστούν κάποιες αλλαγές, όπως παραδείγματος χάρη να γίνονται πάρα πολλά τεστ σε όλα τα παιδιά. Αυτό ακριβώς. Και τα εμβολιασμένα παιδιά περισσότερα, όχι μόνο σταυρό, όλο το τμήμα. Αυτό θα παίξει ρόλο. Φυσικά. Και όλα μαζί θα τα δούμε στην επιτροπή. Η επιτροπή που δουλεύει για τα σχολεία είναι μια εξαιρετική επιτροπή που πάντα κάνει πολύ ωραίες συστάσεις και εισαγωγές, οπότε θα το δούμε. Και συνήθως συμφωνείτε. Άρα καταλαβαίνω ότι το κλίμα είναι θετικό στην επιτροπή για να ανοίξουν τα σχολεία 10 Ιανουαρίου. Μπορεί να χρειαστεί να τροποποιηθούν. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, και ελπίζω καλή χρονιά και οι αισιόδοξες εκτιμήσεις σας να επιβεβαιωθούν απολύτως. Ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη προσοχή προς το παρόν. Αυτή η περίοδος είναι πάρα πολύ δύσκολη και θα κρυφτεί εμπολής και το μέλλον μετά από αυτό όλο που θα συμβεί τώρα. Πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Χαράλαμπος Γόγος, ο καθηγητής μαζί μας.